Στην πώληση και του τελευταίου πακέτου κρατικών μετοχών της τράπεζας Lloyds προχώρησε η Βρετανική κυβέρνηση. Πρόκειται για ενέργεια με ισχυρό συμβολισμό από την πλευρά του Λονδίνου που θέλει να σηματοδοτήσει την ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα. Η Lloyds διατηρεί το 97% των δραστηριοτήτων της στη Βρετανία. Η Βρετανική κυβέρνηση εκτιμά πως θα έχει όφελος περίπου 900 εκατομμυρίων λιρών. Παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις των αναλυτών, η μεγαλύτερη τράπεζα ενυπόθηκου δανεισμού στη Βρετανία ανακοίνωσε προφόρων κέρδη πρώτου τριμήνου στα 1,3 δισεκατομμύρια στερλίνες έναντι 654 εκατομμυρίων ένα χρόνο πριν. Το πρόγραμμα διάσωσης της τράπεζας Lloyds κόστησε συνολικά στη Βρετανική κυβέρνηση 20 δισεκατομμύρια λίρες.